Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Περσικός κόλπος θα μεταβληθεί σε κόλαση αν το πολύ μέσα σε μία εβδομάδα δεν βρεθεί μια ειρηνική λύση, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου. Βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα, δήλωσε ο Αμπντάλα Μπισάρα. Είμαστε πολύ κοντά στο τελευταίο κεφάλαιο των διπλωματικών δραστηριοτήτων. Νομίζω, είπε στους άλλους συναδέλφους του που συγκεντρώθηκαν για έκτακτη σύσκεψη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο κεφάλαιο αυτό που ονομάζεται κόλαση. Την ίδια ώρα που στο Μέγαρο Ελυσίων στο Παρίσι άρχισαν οι συνομιλίες του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Μιτερόν, των δύο εν θέρμων οπαδών της ειρηνικής λύσης στην κρίση στον κόλπο, ο Γευγένη Πριμακόφ συναντούσε στη Βαγδάτη τον Σαντάμ Χουσέιν για μια τελευταία προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Ο Ιρακινός Πρόεδρος ανέβαλε την παροχή βενζίνης με δελτίο και απέλησε τον Υπουργό Πετρελαίου για να τοποθετήσει στη θέση του το γαμπρό του. Οι Γάλλοι, που επρόκειτο να απελευθερωθούν σήμερα, αγωνιούν έως αύριο. Ο Σαντάμ ανέβαλε την αναχώρησή τους για αγνώστους λόγους. Εξέλιξη είχαμε χθες στο θέμα των Ελλήνων που κρατούνται όμοιροι στη Βαγδάτη. Ο Σαντάμ Χουσέιν αφήνει ελεύθερους 10 από αυτούς. Ίσως ο Σαντάμ Χουσέιν απεφάσισε να διατηρήσει την αναλογία 7 προς 10 στην χορήγηση ομήρων μπρος στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας επισημαίνει ότι σήμερα στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα Βαγδάτης, το Ιρακινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε στην πρεσβεία μας ότι επετράπει σε 10 Έλληνες από τους 24 να αναχωρήσουν για την Ελλάδα. Για τους υπόλοιπους 14 εκτιμάται ότι θα απελευθερωθούν εντός των ημερών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες μπρος στην Ιρακινή πλευρά προκειμένου να επιτραπεί η προσγείωση αεροσκάφους της Ολυμπιακής στη Βαγδάτη για την μεταφορά των ομήρων στην Αθήνα. Οι 10 Έλληνες που θα αναχωρήσουν για την Αθήνα ίσως και αύριο είναι Αναγνωσταράς Δημήτριος, Ανδρεάδης Δημήτριος, Βερδέλης Δημήτριος, Βρονταμίτης Νικόλαος, Γιαννούλης Κωνσταντίνος, Γκρινιάτσος Ιωάννης, Κάκαρης Γεώργιος και σύζυγός του, Πάνος Ευάγγελος, Βύρος Θεμιστοκλής. Ας σημειωθεί ότι αυτοί που προείπαμε αποτελούν αριθμό ασθενών που έχει υποβάλει η ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη στο Ιρακινό Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα το απόγευμα ανεχώρησαν για την Αθήνα οι κύριοι Τσοχατζόπουλος και Παπούλιας, η αντιπροσωπεία δηλαδή του Πασόκ, οι οποίοι αυτές τις μέρες ήταν στη Βαγδάτη προκειμένου να συμβάλλει στην απελευθέρωση των ομήρων. Σήμερα το μεσημέρι, οι απεσταλμένοι του Πασόκ συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ιράκ και πήραν τη διαβεβαίωση ότι πολύ σύντομα θα απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι 14 Έλληνες. Και κάτι που συνέβη στην Αθήνα. Σήμερα το πρωί στο κέντρο της πρωτεύουσας κυκλοφόρησαν αφίσες με τίτλο Όχι σε νέους Χίτλερ, όχι στη βία του Σαντάμ. Τις αφίσες υπογράφει η ελληνική κίνηση συμπαράστασης για το λαό του Κουβέιτ. Το θέμα των ομήρων αλλά και γενικότερα η κρίση στον Περσικό κόλπο απασχόλησε τους ηγέτες των χωρών μελών της ΕΟΚ που συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Ρώμη. Δήλωση για τους αλλοδαπούς ομήρους που κρατούνται στο Ιράκ και το Κουβέιτ είναι πολύ σκληρή και κατηγορηματική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την πρακτική του Ιράκ να κρατάει ομήρους. Υπενθυμίζει στο Ιράκ τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Το καθιστά εξ ολοκλήρου υπεύθυνο και ζητεί από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πλήρη αλληλεγγύη μεταξύ τους για την απελευθέρωση όλων χωρίς διάκριση των αλλοδαπών, όχι μόνο των δικών μας, όχι μόνο του κάθε κράτους χωριστά. Επίσης επιβεβαιώνουν την απόφασή τους να μην στείλουν μεμονωμένους αντιπροσώπους των κυβερνήσεών τους με οποιαδήποτε ιδιότητα για να διαπραγματευτούν με το Ιράκ την απελευθέρωση των ομήρων, καθώς και την απόφασή τους να αποθαρρύνουν άλλους από το να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες. Μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΟΚ, ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη τύπου και αναφέρθηκε αποκλειστικά και μόνο σε θέματα που αφορούν στη χώρα μας. Ακούμε τον απεσταλμένο μας στη Ρώμη, Κωστή Βέρο. Ο εκλογικός νόμος θα ψηφιστεί ως έχει, δεν αποκλείεται η λήψη πρόσθετων σταθεροποιητικών μέτρων, το δώρο των Χριστουγέννων θα πληρωθεί οπωσδήποτε. Αυτά τόνισε σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Ρώμη ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σήμερα το μεσημέρι. Όπως είπε, ο εκλογικός νόμος είναι ο δικαιότερος εδώ και δεκαετίες και επιτρέπει στη χώρα να κυβερνηθεί. Και αναρωτήθηκε γιατί διαμαρτύρεται η αριστερά, αφού με τον νόμο αυτό θα πάρει περισσότερες έδρες από όσες είχε ποτέ της. Εξάλλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι η οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως συνεχίζεται, προετοιμάζεται ο προϋπολογισμός και η κυβέρνηση είναι ζωντανή, οπότε και μπορεί να πάρει νέες πρωτοβουλίες. Ορισμένα δημοσιεύματα για δήθεν μη καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων, ο κ. Μητσοτάκης τα χαρακτήρισε φανταστικά και τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθεί το δώρο. Τέλος, ο Πρωθυπουργός είπε ότι επιστρέφοντας σήμερα το βράδυ στην Αθήνα, θα ζητήσει να πληροφορηθεί για το θέμα του διοικητού του ΟΤΕ, κ. Κιουλάφα, και θα επιληφθεί επ' αυτού. Ο Αντένα τίμησε σήμερα τα 50 χρόνια του όχι με ανταπόκριση σχετικά με τον ηρωισμό που επέδειξαν οι στρατιώτες μας και το ρόλο της Ελλάδας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.
October 28, 1990. For Greece, this is half a century away from the black days of World War II. Λέγαμε ως τώρα ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες. Από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Τα λόγια αυτά του Winston Churchill που έμειναν ιστορικά αποτέλεσαν την κεντρική ιδέα της σημερινής μας ανταπόκρισης στο CNN. Θέλαμε να σημειώσουμε τον ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και τη σημασία της μεγαλειώδους νίκης εναντίον των Ιταλικών δυνάμεων. Η παρουσιάστρια της εκπομπής του CNN World Report σημείωσε ότι μετά τις νίκες των Γερμανών στα πρώτα χρόνια του πολέμου ήρθε η Ελλάδα να δώσει το πρώτο χτύπημα εναντίον του άξονα. From Antenna TV in Athens, Greece, this is Tom Alexopoulos in Memoriam. Πέθανε σήμερα ο διάσημος Ιταλός ηθοποιός Ούγκο Τονιάτσι σε ηλικία 68 χρόνων από εγκεφαλική αιμορραγία. Το 1980 τιμήθηκε με το βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών για το ρόλο του στη ταινία του Μπερτολούτσι «Η τραγωδία ενός γελίου ανθρώπου». Οι Γεωργιανοί ψήφισαν σήμερα στις πρώτες πολυκομματικές εκλογές στη Σοβιετική Ένωση. Όλα τα κόμματα που μετέχουν της εκλογικής διαδικασίας δηλώνουν ότι θα κάνουν το παν για την ανεξαρτησία της δημοκρατίας. Το 101ο Κογκρέσο διέκοψε τις εργασίες του εν ώψη των εκλογών της 6ης Νοεμβρίου, από τις οποίες θα ανανεωθεί ένα τμήμα του, αφού πέρασε νομοσχέδια για τον προϋπολογισμό της επόμενης πενταετίας, την ανανέωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο Ισραήλ, οι Παλαιστίνοι επιστρέφουν στις εργασίες τους μετά την άρση του αποκλεισμού των κατεχομένων εδαφών από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αιματηρές συγκρούσεις πάντως μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών στρατιωτών έγιναν και σήμερα στη Δυτική Όχθη. Υπήρχαν στιγμές οι σχέσεις του Ρόναλντ Ρίγκαν και της Μάργαρετ Θάτσερ που δεν ήταν καθόλου καλές. Όπως γράφει στα απομνημονεύματά του, ο τέος πρόεδρος των ΗΠΑ, η σιδηρά κυρία αρνήθηκε να δεσμευτεί το 1982 ότι δεν θα επιτεθεί στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντς. Ο αγώνας της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας των Ανδρών την προσεχή Τετάρτη με τη Μάλτα ήταν η αιτία της αναβολής των χθεσινών αγώνων στην Α' Εθνική Κατηγορία. Αντίθετα, κανονικά διεξήχθησαν τα υπόλοιπα εθνικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας συνεχίστηκε με τη διεξαγωγή της έκτης αγωνιστικής. Τα πλήρη αποτελέσματα: Καστοριά Χαραυγιακός 0-0, Ρέθυμνο Προοδευτική 2-0, Γιάννητσα Ατρόμητος 1-0, Εθνικός Καλαμαριά 2-0, Εορδαϊκός Πιερικός 2-1, Διαγόρας Καβάλα 1-2, Ολυμπιακός Βόλο Δεσαϊκός 0-2, Μακεδονικός Άργος 2-0, Κόρινθος Βέρεια 2-0. Μετά τα αποτελέσματα αυτά, η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής. Μόνος πρώτος στην κορυφή Ολυμπιακός Βόλου με 9 βαθμούς. Με 8 ακολουθούν η Καλαμαριά, η Καστοριά, η Κόρινθος, τα Γιάννητσα, η Καβάλα και ο Εθνικός. 6 βαθμούς ο Χαραυγιακός και ο Ρεθυμνιακός. 5 βαθμούς ο Διαγόρας, η Προοδευτική, ο Παναργιακός, ο Μακεδονικός και ο Δεσαϊκός. 4 βαθμούς η Βέρεια και ο Ορδαϊκός. Και από 3 βαθμούς ο Ατρόμητος με τον Πιερικό στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Παρακολουθήστε τώρα τα 2 γκολ που έκριναν το παιχνίδι του Εθνικού με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τσιμάνκα την κεφαλιά Μαυρέα στο σουτ και το 1-0 ακριβώς στο 41ο λεπτό. Ο Εθνικός και πάλι στην επίθεση. Τσιμάνκα. Τσιμάνκα θα μπει ωραία από τα δεξιά. Θα γυρίσει τον Καμίτσι. Το σουτ και είναι το 2-0 ακριβώς στο 88ο λεπτό. Εθνικός Καλαμαριά 2-0. Στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας τώρα, όπου διεξήχθη επίσης η έκτη αγωνιστική. Τα αποτέλεσματα στον πρώτο όμιλο. Πανετολικός Καλλιθέα 1-2, Λουτράκη Καλαμάτα 0-0, Εγάλιο Ελευσίνα 2-2, Ηρόδοτος Τρίαμβος 3-1, Πανηλιακός Εθνικός Αστέρας 2-0, Δόξα Βύρωνα Παναρκαδικός 2-0, Σπάρτη Χαϊδάρη 2-1, Άρης Νίκαιας Αχαρναϊκός 1-1, Ηλυσιακός Μεσολόγγι 1-0. Στον δεύτερο όμιλο. Πόντι Ιβέριας Κυλκυσιακός 2-0, Νάουσα Οδυσσέας Κορδελιού 4-2, Τρίκαλα Νίκη Βόλου 3-1, Νιγρήτα Νέοι Πιβάτες 2-1, Κολυνδρός Αναγέννηση Νεάπολης 1-0, Πρέβεζα Κοζάνη 0-2, Λαμία Αναγέννηση Καρδίτσας 1-2, Αστέρας Αμπελοκύπων Χαλκιδόνα 1-1 και Σπίδα Ξάνθης Κυριάκη 3-1. Να τώρα η νικήτρια στήλη του Δελτίου Προπό. 1-1-1, Χ1-1, 1-1-1, 2-1-1, Χ. Οι κοκκίνοι σχάλαροι κέρδισαν με το Γιώτα Τσέλικα το πρώτο ράλι Ερμής που έγινε χθες στην Αργολίδα. Το ρεπορτάζ είναι του Άρη Σταθάκη. Οι Παναγιωτόπουλος Πάνου, οδηγώντας μια Toyota Celica Turbo, ξεκίνησαν πρώτοι στο πρωταθληματικό πρώτο ράλι Ερμής και κράτησαν αυτή τη θέση στον αγώνα των δύο ημερών μέχρι σήμερα το πρωί που εγκατέλειψαν από κυβότιο ταχυτήτων. Έτσι, την νίκη πήραν οι κοκκίνοι σχάλαροι που ακολουθούσαν με ένα ίδιο αυτοκίνητο παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν με ρεταρίσματα από νερά. Δεύτεροι τερμάτισαν οι πάντα γρήγοροι Γιαγνίσης Κερατσάκης με το Γιώτα Κορόλα, οι οποίοι είχαν ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα της κατηγορίας νη των νορμάλ αυτοκινήτων.
και τρίτη η Λαμπρόπουλος Γκουσέτης με μία ακόμα το Γιώτα Κορόλα. Την τέταρτη θέση πήραν οι Τσάδαρης Καφάουλου με Λάντα Σαμάρα 1300, οι οποίοι την ώρα που έπαιρναν το πρωινό τους, πριν από την εκκίνηση, έμαθαν ότι είχαν πάρει και το κύπελλο των 1300 κυβικών, γιατί το Ράλι Ερμής δεν είχε τις απαραίτητες συμμετοχές για να μετρήσει τη βαθμολογία και να αλλάξει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Για τις πρωταθληματικό αγώνα χρειάζονται 25 συμμετοχές και η ΕΛΠΑ, η οποία έχει οργανώσει άψογα το πρώτο Ράλι Ερμής στην Αργολίδα, είχε καταφέρει να μαζέψει μόνο 19 αυτοκίνητα, από τα οποία τερμάτισαν τα 9. Τελείωσε χθες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο στο Ντουμπρόβνινγκ της Ιουγκοσλαβίας. Ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Σταυρακάκης μας ενημερώνει σχετικά. Η Σοβιετική Ένωση στους άντρες και η Αγγλία στις γυναίκες κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο Εθνικών Ομάδων που τελείωσε εδώ στο Ντουμπρόβνινγκ της Ιουγκοσλαβίας. Η Ελλάδα στη διοργάνωση πήρε μέρος με την ομάδα των γυναικών που κατέκτησε την 7η θέση στη γενική βαθμολογία μαζί με την Αυστρία. Η εμφάνιση της ελληνικής ομάδας κρίνεται ικανοποιητική. Οι τελικές βαθμολογίες στους άντρες, πρώτη Σοβιετική Ένωση, δεύτερη Γαλλία, τρίτη Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία, στην 5η θέση Γερμανία και Ελβετία. Στις γυναίκες πρώτη Αγγλία, δεύτερη Γαλλία, τρίτη Ολλανδία και Ιταλία, στην 5η θέση Γερμανία και Σοβιετική Ένωση και στην 7η θέση Ελλάδα και Αυστρία. Για τον υπερό δελτίο του Αντένα, από το Ντουμπρόβνικ, Δημήτρης Σταυρακάκης. Καταρακτώδεις βροχές έπεσαν χθες το απόγευμα στο νομό Ηλίας με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το Βαρθολομιό, όπου η στάθμη των νερών ξεπέρασε το μισό μέτρο και πλημμύρισαν καταστήματα και σπίτια. Προκλήθηκαν ζημιές σε πολλά κτίρια, ενώ συνεργεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας εργάζονται πυρετοδός για να αντλήσουν τα νερά από τα οικίματα. Στο Βαρθολομιό έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τις γειτονικές πόλεις Λεχενά, Αμαλιάδα και Πύργο. Για τον καιρό στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη τώρα, που και σήμερα δεν θα αλλάξει, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Σπύρος Λινάρδος. Στην Αττική σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα να βρέξει τις πρωινές κυρίως ώρες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 21 βαθμούς. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα να βρέξει τις βραδινές ώρες θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα. Καλή σας νύχτα.